Στέκη ναρκωμανών έχει γίνει το προάβλιο του Αγίου Παντελήμωνα στο Πανάνιο, όπου άτομα εξαρτημένα από ουσίες εισβάλλουν τη νύχτα, παρότι ο χώρος κλειδώνεται. Όπως περιγράφει ο εφημέριος του Αγίου Μινά, τα σύνεργα του Λευκού Θανάτου που αφήνουν πίσω τους οι χρήστες βρίσκονται παντού. Πολλοί ναρκωμανείς. Πάρα πολλοί ναρκωμανείς εδώ. Αν κάνετε μια βόλτα, θα δείτε τις σύριγγες πεταγμένες από εδώ και από εκεί. Και αυτή τη στιγμή μένουν κάποιοι ναρκωμανείς εδώ. Παλαιότερα ήταν περισσότεροι. Δυστυχώς όμως πολλοί από αυτούς πέθαναν. Αλλά δεν πάβει να έχουμε ακόμα και τώρα επισκέπτες εδώ που παίρνουν τις δόσεις τους ή κοιμούνται εδώ ή χίλια δύο πράγματα. Στην προσπάθεια μάλιστα να σταματήσει η χρήση ναρκωτικών ουσιών, κλαδεύτηκε και η λεμονιά έξω από το ναό. Παρά το ότι έχουμε περιφρουρήσει το χώρο, εντούτοις αυτοί βρίσκουν τρόπους να μπαίνουν εδώ. Δεν ξέρω αν είναι πρακτικό να πω ότι η λεμονιά αυτή που είναι εδώ, την κόψαμε να μην κάνει λεμόνια, διότι παίρνουν το λεμόνι, το βάζουν στο κουταλάκι, έτσι, το ανακατεύουν με τη δόση και το βάζουν στη σύριγγα. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το δούμε και σαν εκκλησία και σαν πολιτεία, έτσι να μην χάνουμε καθημερινά ανθρώπους. Όλα αυτά σε ένα κτίριο ιστορικό που κάποτε λειτουργούσε ως θεραπευτήριο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Το καθίδρυμα αυτό αποτέλεσε την ψυχή του Ηρακλείου σε δύσκολες στιγμές, αφού θεράπευσε τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο. Ύστερα εγκαταλείφθηκε και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα και το μόνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο χώρος αυτός πρέπει να έχει συνέχεια. Και παρακαλούμε και την Εκκλησία και την Πολιτεία να δει αυτόν τον χώρο έτσι με συμπόνια και να τον αξιοποιήσει.